Κύριε Κολυμιώτη, εδώ και μερικές μέρες έχουν βγει μια απόφαση από το Υπουργείο για να προχωρήσει η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα. Εσείς, σαν υπεύθυνος εδώ του προγράμματος, πείτε μου δύο λόγια, τι γίνεται ακριβώς? Ναι, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και σωστή απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων από το αστυνομικό τμήμα της Τρίπολης για τους νομούς, για πρόσφυγες που κατοικούν στους νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Αυτό έγινε μετά από κάποια παρέμβαση και δικιά μας, αν θέλετε, σε επικοινωνία με το Υπουργείο, μετά τις δυσκολίες που παρουσίαζαν η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων από το αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Η δυσκολία της μετακίνησης των προσφύγων προς την Πάτρα, καθώς και η συσσόρευση αιτημάτων για διαβατήρια στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση χορήγησης των ταξιδιωτικών εγγράφων προς τους πρόσφυγες και αυτοί εγκλωβίζονταν στις πόλεις που δεν μπορούσαν να φύγουν για άλλες χώρες. Αυτά τώρα τα έγγραφα μπορούν να προχωρήσουν οι άνθρωποι που ήταν εδώ πόσο καιρό στην Τρίπολη? Επειδή τώρα ξεκινάει η διαδικασία αυτή, είναι πολύ σημαντική, διότι θεωρώ ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης και παραλαβής των ταξιδιωτικών εγγράφων τουλάχιστον κατά 2 με 3 μήνες πιο γρήγορα από ό,τι σημαίνει τώρα. Ένας πρόσφυγας από τη στιγμή που αναγνωριστεί για να παραλάβει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι σήμερα ήταν από 8 έως 10 μήνες. Θεωρώ το επόμενο διάστημα θα μειωθεί με τη διαδικασία αυτή και την απόφαση αυτή στους 4 με 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη πόσοι μετανάστες, πόσοι είναι οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται? Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το πρόγραμμα Εστία, εμείς έχουμε μισθώσει 66 διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης και φιλοξενούμε 397 ετούντες άσυλο και πρόσφυγες. Από τους 397, οι 278 αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες, ενώ οι υπόλοιποι είναι του ντεσάσιμο. Οι πρόσφυγες έχουν εγκλωβιστεί σε διαμερίσματα και μένουν παράτυπα, προσπαθώντας να παραμείνουν έτσι ώστε μέχρι να παραλάβουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα θα φύγουν από διαμερίσματα. Ήδη έχουν αρχίσει και φεύγουν γύρω στα 60 άτομα μέσα σε περίπου 2 μήνες και αναμένεται αυτό το ποσοστό να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Και πείτε μας λίγο πώς είναι η διαβίωση μετά από τόσο διάστημα, πώς βλέπετε τα πράγματα? Μετά από 2,5 χρόνια που υλοποιείται το πρόγραμμα, θεωρώ ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε κανονικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όπως σε άλλες πόλεις, γιατί οι πρόσφυγες ζουν και οι ετούντες άσυλο ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες, μέσα διαμερίσματα, έχουν την αυτονομία τους γιατί έχουν κάποιο οικονομικό βοήθημα. Τα παιδιά τους πάνε στα σχολεία κανονικά όπως και όλα τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό το σημείο στην πόλη της Τρίπολης τα παιδιά των προσφύγων και των ετούντων άσυλων παρακολουθούν τα μαθήματα στο σχολείο στο μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες πόλεις. Είμαστε στο 97% σε ποσοστό. Περίπου 183 παιδιά φοιτούν στα σχολεία της Τρίπολης, στα δημοτικά από νηπιαγωγεία μέχρι και γυμνάσιο. Βλέπουμε τα παιδιά, είναι καθημερινά έξω. Βλέπετε ότι η ένταξή τους είναι ικανοποιητική? Είναι ικανοποιητική. Πάρα πολλά παιδιά έχουν μάθει και ελληνικά και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ και βοηθάνε και τους γονείς τους στις διάφορες αναλλαγές, στις διάφορες επικοινωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο που απαιτούνται. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάποιοι από αυτοί έχουν ήδη βρει και δουλειά στην πόλη της Τρίπολης και κάποιοι δεν θέλουν και να φύγουν από την πόλη της Τρίπολης. Γι' αυτό και έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα Ήλιος, το πρόγραμμα ένταξης που υλοποιείται στην πόλη της Τρίπολης, εδώ και περίπου 2 μήνες.